Λίγο ακόμα φαίνεται πως έχει απομείνει ως τότε το ειδικό σχολείο Σερών να συνδεθεί και να χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που κρατάει χρόνια και ενώ πάντα υπήρχε στήριξη από το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης από εποχή Θεόδωρου Καράογλου και στη συνέχεια με δύο γενναίε κινήσει τη Μαρία Κόλια Τσαρουχά, σήμερα φαίνεται πω κολλάμε στην ομοθεσία. Πρέπει να γίνει πρώτα η μελέτη. Για να γίνει η μελέτη είναι 2-3 χιλιάρικα. Δεν είναι πολλά. Μπορούμε, η απευθεία ανάλυση έχει πεθάνει πλέον. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, περιμέρω, ε, θα καταρτιστεί ο κατάλογο που η, ο νόμο το ορίζει. Η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 7 το μηνό, Θα γίνει ε, ε, οι συμμετοχέ δηλαδή, θα καταρτιστεί ο κατάλογο, θα μπει στο σύστημα και μετά θα, η επιτροπή θα πατήσει το κουμπί και όποιο. Όπου πέσει η μπύλα, που λέμε. Και μετά είναι το δεύτερο στάδιο. Πάλι, α πούμε, η κατάκτη και η μήνυμη είναι η ίδια. Θα γίνει πάλι ηλεκτρονικά η απευθεία ανάθεση ε, που θέλουμε τη σύνδεση από το σταθμό που είναι έξω από το αύριο χώρο του ειδικού σχολείου μέχρι μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, αλλο θα πει γιατί αργείτε. Δεν αργούμε. Αυτή είναι η νομοθεσία. Άλλαξαν τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι άλλαξαν τα πράγματα. Δηλαδή, πλέον τώρα γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Θέμα είναι οι διαδικασίε οι οποίε έχουν αλλάξει. Άλλη, σε, σε, άλλη περίπτωση ας πούμε θα γινόταν, γινόταν πολύ γρήγορα τα 2-3 χιλάρια δηλαδή πιάναμε ένα στερεό εδώ του λέγαμε κάνε μας τη μελέτη και την έφτιαχνε και τα πράγματα τελειώναν εδώ όμως τώρα συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη και από την Ρόδο Αναλυτικότερα αυτή τη στιγμή τρέχει η πρόσκληση για την κατάθεση μελέτης για τη σύνδεση φυσικού αερίου στο ειδικό σχολείο Σερών μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου. Όταν ολοκληρωθεί ο κατάλογο και κληρωθεί ο ανάδοχο τη μελέτη, θα πρέπει να τρέξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκειμένου να γίνει απευθεία ανάθεση. Τέλο, να σημειώσουμε ότι ο σταθμό αποσυμπίεση έχει εγκατασταθεί στο ειδικό σχολείο εδώ και 11 μήνε και υπολείπονται μόλι 100 μέτρα αγωγού που θα συνδέσουν το σταθμό αποσυμπίεση με του καυστήρε του σχολείου. Α θυμηθούμε τι έλεγε με δηλώσεις του ο Διευθυντής του Ειδικού Σχολείου Κωνσταντίνος Λάσκαρης 11 μήνες πριν. Και επίσημα έχουμε το φυσικό αέριο στο οικόπεδό μας, όχι στον καυστήρα μας. Α, λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, μπορώ να πω. Έτσι έγινε εδώ ο σταθμός αποσυμπίεσης μέσα στο δικό μας χώρο και μας μένουν τώρα 100 τρέχοντα μέτρα προκειμένου να συνδεθεί ο σταθμός με τους καυστήρες μας και να μπορέσουμε να γίνουμε καταναλωτές και να ωφεληθούμε από, το, από τη χρήση του. Όλοι έχουν στρέψει τις δυνάμεις τους και τις σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω πολύ σύντομα, σε λίγες ημέρες δηλαδή, να καταφέρουμε να κάνουμε και αυτό το μικρό έργο που, έχει, που υπολείπεται. Το φυσικό αέριο έχει περίπου το μισό κόστος από ότι το πετρέλαιο θέρμανσης. Ε, αυτό, όπω καταλαβαίνετε, είναι ένα σημαντικό κόστο για ένα κτίριο όπω το δικό μα, γιατί εδώ στο, στο κτίριο αυτό στεγάζονται τέσσερα σχολεία και μία υπηρεσία.